Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού παρουσιάζονται στην αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, δημιουργώντας μεγάλα κενά, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος. Το γεγονός, μάλιστα, πως η Κεφαλονιά αποτελεί τουριστικό προορισμό τους καλοκαιρινούς μήνες, το πρόβλημα των ελλείψεων διωγγώνεται. Κάνοντας στην αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, θα σας πω ότι η οργανική της δύναμη, αριθμητικά το οργανόγραμμά της, μάλιστα είναι και παλιό, δεν είναι καινούριο, είναι 185 έχει η οργανική δύναμη. Από τη στιγμή σήμερα που μιλάμε, η υπάρχουσα δύναμη στα χαρτιά, δηλαδή είναι 129 αστυνομικοί, και η παρούσα δύναμη, δηλαδή αυτή που είναι πραγματικά σήμερα στις υπηρεσίες, είναι 114. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε γύρω στα 70 κενά. Σύμφωνα με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, ιδιαίτερα τους τερινούς μήνες, το Υπουργείο πρέπει να δώσει κίνητρο στους αστυνομικούς για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες του νησιού. Αν μπορέσουμε να βγάλουμε έναν σημαντικό αριθμό φέτος για τις μεταθέσεις τακτικές, γιατί βγαίνουν δύο φορές το χρόνο οι μεταθέσεις για όλες τις διευθύνσεις της χώρας. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε μια διεύθυνση με μια έλλειψη προσωπικού γύρω 40%, να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και εννοείται ότι πέρα το Φεβρουάριο-Μάρτιο θα κινήσουμε γη και ουρανό, που λέμε, να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ενισχυτική δύναμη για το καλοκαίρι. Δεν μπορεί με την υπάρχουσα δύναμη, σύν τα τοπικά προβλήματα, να εξυπηρετούνται από αυτή την αστυνομική δύναμη. Καθοριστικός είναι ο Φεβρουάριος, όπου αναμένονται και οι τακτικές μεταθέσεις. Έγαση ή τα έξοδα των αποσπασμένων να τα καλύπτει ο ίδιος, και όχι να κάνουμε πατέντες και να ζητάμε, ας πούμε, από τον κάθε πολίτη να μπορέσει να συμβάλλει σε τέτοιου είδους λύσεις όσον αφορά τη στέγαση των αστυνομικών που έρχονται να υπηρετήσουν το νησί. Ας το δει και ανταποδοτικά. Όταν σε ένα μέρος εισπράττει το κράτος τόσα εκατομμύρια φόρους, δεν είναι παράλογο ή μεγάλο το ποσό να διαθέσει ένα κονδύλιο ώστε να καλύψει τα έξοδα των αστυνομικών που έρχονται σε αυτές τις περιοχές να υπηρετήσουν την τουριστική περίοδο. Το ζήτημα πάντως των ελλείψεων προσωπικού αναμένεται να τεθεί και στις τοπικές αρχές από την Ένωση, η οποία προγραμματίζει συναντήσεις με τον βουλευτή, τους δημάρχους και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.